Πριν προχωρήσουμε στις σκέψεις του φιλοσόφου σχετικά με τη Θεία Πρόνοια και τον κοσμοπολιτισμό, θα ήθελα να πω πως δεν πρέπει να πιανόμαστε από λέξει και από ιδέες ή σκέψεις και να ακυρώνουμε μια ολόκληρη σχολή σκέψης. Σίγουρα δεν συμφωνούμε σε όλα και σίγουρα από όλους μπορούμε κάτι να πάρουμε. Έχουμε πει πως προσεγγίζουμε τη φιλοσοφία πάντοτε με ανοιχτή καρδιά και με καθαρό μάτι. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να πάρουμε σαν δόγμα κάποια συγκεκριμένη σχολή. Μπορούμε όμως να πάρουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο σήμερα. Με αυτή λοιπόν την θετική στάση πάμε να δούμε τις σκέψεις του επικτήτου. Ο επίκτητος ασχολείται ιδιαίτερα με τον ρόλο της θεία πρόνοιας προκειμένου να εξηγήσει τον τρόπο της κοσμικής πραγματικότητας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να θεματοποιεί την στοική έννοια της πρόληψης του Θεού. Τι εννοούμε πρόληψη του Θεού. Είχαν διαπιστώσει οι φιλόσοφοι ότι υπάρχει μια κοινή πρόληψη σχετικά με την ύπαρξη του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μέρη της γης. Είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο μέσα μας και που εκδηλωνόταν σε κάθε κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι σαν είδο έχουν μια πρόληψη Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα μια προκατάληψη σχετικά με την ύπαρξη του Θεού, ότι όλοι συμφωνούσαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Αφιερώνονται τρεις διατριβές στο ζήτημα της Θείας Πρόνοιας με τίτλο «Περιπρόνοιας», στις οποίες αναπτύσσεται η ανάγκη κατανόησης του σχεδίου με το οποίο λειτουργεί ο Θεός εντός του κόσμου. Ο επίκτητος αναφέρει μια ικανότητα και μια αρετή τις οποίες οφείλουν να έχουν οι άνθρωποι για να συλλαμβάνουν την Θεία Πρόνοια. Πρόκειται για την δύναμη της συνορατικήν των γεγονότων εκάστο και το ευχάριστον. Δηλαδή, για κάθε τι που συμβαίνει στον κόσμο, είναι εύκολο να εξυμνήσει κανείς την πρόνοια, εάν έχει μέσα του δύο πράγματα. Την ικανότητα να συλλαμβάνει με μιας οτιδήποτε συμβαίνει και την ευνομοσύνη. Άμα ξεκινά με αυτέ τι δύο προποθέσει, τότε αρχίζει και καταλαβαίνει πώ λειτουργεί ο κόσμο. Αλλιώ, αν δεν έχει αυτέ τι δύο ικανότητε, τότε δεν θα μπορέσει να δει την ωφέλεια των γεγονότων, αλλά ακόμη και αν την δει και δεν έχει την ευγνωμοσύνη, τότε δεν θα είσαι ευγνώμων για αυτά. Άρα λοιπόν, τι κάνει έτσι, τι παθαίνει, διαχωρίζει τον εαυτό σου από το θεϊκό σε εισαγωγικά σχέδιο. Είπαμε, μην πιανόμαστε από λέξει. Απλά χρησιμοποιούμε τι λέξει για να μεταδώσουμε υψηλέ έννοιε. Καμιά φορά οι λέξει μπορεί να μην υπηρετούν ακριβώ αυτό που συμβαίνει, αλλά πρέπει να πούμε κάτι για να οδηγήσουμε τη σκέψη. Συνεχίζουμε. Αυτό πρέπει να συμβαίνει, δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε την ωφέλεια και να είμαστε ευγνώμονε. Γιατί? Γιατί? σύμφωνα με τον επίκτητο, τίποτα δεν προέκυψε συμπτωματικά ή από απλή τύχη. Γιατί για να απορρίψει κάτι και να μην το θεωρήσει μέρο του σχεδίου, θα πρέπει να είναι κάτι τυχαίο. Εμεί είπαμε ότι η φιλοσοφία και ειδικά ο στοικισμό δεν δέχεται την τυχεότητα. Αλλά κάθε δημιούργημα, κάθε έργο και κάθε στόχο είναι μεθοδικά κατασκευασμένα. Γιατί όπω διαβάζουμε στι διατριβέ, εάν δεν ενεργούμε κατάλληλα και μεθοδικά, ακόμα και εμεί οι άνθρωποι στη δικιά μα ζωή, και σύμφωνα ο καθένα με τη φύση του και την κατασκευή του, δεν θα πετυχαίνουμε το σκοπό μα. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν ο κόσμο να λειτουργεί τυχαία? τότε θα αποτύχανε να πετυχαίνει το σκοπό του, δηλαδή να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία με νόμους. Τόσο τα κύρια έργα της φύσης, όσο και τα πάρεργα, έχουν ορισμένο σκοπό. Συμβάλλουν στη λειτουργία του όλου και με τις εκδηλώσεις τους φανερώνουν ένα κόσμο, τον οποίο ο άνθρωπος καλείται να κατανοήσει. Ποια είναι τα κύρια έργα της φύσης και ποια τα πάρεργα. Εδώ μας δίνει ένα παράδειγμα ο επίκτητος λέει για παράδειγμα ότι κύριο έργο της φύσης ας πούμε είναι η κατασκευή του αρσενικού και του θηλυκού. Πάρεργο είναι η ορμή του καθενός εκάστου για συνέβρεση και η ικανότητα να χρησιμοποιούν τα όργανα που φτιάχτηκαν για αυτό το σκοπό. Άρα λοιπόν έχουμε σαν κύριο έργο το αρσενικό και το θηλυκό και σαν πάρεργο την έλξη που νιώθουν αυτά τα δύο έργα ώστε να έρθουν σε επαφή με τα όργανα τους και έτσι να Φροντίσουν να συνεχιστεί η ζωή. Κάπω έτσι δηλαδή λειτουργεί η φύση. Η θεία πρόνοια δεν είναι παράλογη ούτε αντίθετη με τη φυσική ροή των πραγμάτων. Νομίζω ότι και μόνο σε αυτή τη φράση να μέναμε έχει ήδη απαντηθεί τι ακριβώ είναι η θεία πρόνοια. Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Τέλο πάντων, συνεχίζουμε. Ο επίκτητο διευκρινίζει ότι όσα συμβαίνουν καταλόγων γέγονε λέει χαρακτηριστικά δηλαδή αυτά που συμβαίνουν συμφωνούν με τον λόγο. Και η υπεροχή όσων ασχολούνται με τα εφημείν δεν είναι παρανόμος φυσικός. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ασχολείται με τα εφημείν, αυτά δηλαδή που εξαρτώνται από αυτόν, είναι ανώτερος από αυτόν που ασχολείται με τα ουκ εφημείν, με αυτά δηλαδή που δεν εξαρτώνται από αυτόν. Είναι μοιραίο ο πρώτος να ευτυχήσει και ο δεύτερος να δυστυχίσει. Αυτό είναι φυσικό νόμο γιατί ο καλύτερο, σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον νόμο, ξεπερνάει τον χειρότερο που εκεί που είναι καλύτερος και ποτέ δεν θα αγανακτήσει. Εγώ το κατανοώ ω εξή, ότι εάν επενδύσει, σε εισαγωγικά πάλι λέξη, και στηρίξει μάλλον την ευτυχία σου σε αυτά που εξαρτώνται από εσένα, στι κρίσει και στι βουλέ σου, α πούμε, επειδή έχεις κάνει καλύτερη επιλογή από αυτόν που στηρίζει την ευτυχία του σε πράγματα που δεν εξαρτώνται από αυτόν, όπως στα υλικά αγαθά ή στους άλλους ανθρώπους, μοιραία θα υπερτερήσει, δηλαδή θα είσαι πιο ευτυχισμένος. Όχι ότι θα ταπεινώσεις κάποιον, απλά λέμε πως αν το ζητούμενο είναι η ευδαιμονία, ο πρώτος, επειδή έχει κάνει καλύτερη επιλογή, κατά νόμων μάλλον και κατά φύση, είναι μοιραίο να νικάει τον δεύτερο. Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτό το πρίσμα είναι ευεξήγητο γιατί η σοφία του στοικού καταλήγει στην ανάγκη, η οποία είναι αβίαστη και ηθελημένη, ενός ύμνου για τον Θεό, λέγοντας ότι «Νην δε λογικός ήμι, ημνήν με δει τον Θεό, τούτο μου το έργον εστίν». Δηλαδή, τώρα είμαι έλογο ό, πρέπει να ημνώ τον Θεό. Αυτό είναι το έργο μου. Το κάνω και ούτε θα εγκαταλείψω αυτό το καθήκον, για όσο μου έχει δοθεί και λέει χαρακτηριστικά: Σα προσκαλώ να τραγουδήσετε μαζί μου το ίδιο τραγούδι. Δηλαδή, από τη στιγμή που είσαι έλογο, ον, οφείλει να εμνύσει τον Θεό, ακριβώ γιατί κατανόησε τη λειτουργία του κόσμου, την φύση, εναρμονίστηκε με αυτήν, με τον Θεό δηλαδή, και βρήκε την ευτυχία. Δηλαδή, υμνούμε τη λογική. Μα λέει παρακάτω. Οι Θεοί εισήγαγαν το διαχωρισμό περί των εφημείν και δηλαδή για αυτά που εξαρτώνται και για αυτά που δεν εξαρτώνται από εμάς, αναθέτοντας στον άνθρωπο, τα εφημείν βέλτιστα κατασκευάζει. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα όσα εξαρτώνται εφημείν από εμάς και τα άλλα να τα χρησιμοποιούμε όπως είναι η φύση τους, τα ούκο εφημείν. Και ποια είναι η φύση τους, όποια θέλει ο Θεός. Το να απαιτείς εσύ τα άλλα που δεν εξαρτώνται από εσένα να λειτουργούν σύμφωνα με το δικό σου θέλημα, αυτό είναι παραφύση, είναι δηλαδή παράλογο. Σε εμά άφησαν οι Θεοί την επιλογή για τα εφημείν, τη κρίση, τη βούληση, την προέρεση και τη δυνατότητα του δικού μα μυαλού να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Αν αποτύχουμε σε αυτά, τότε πέφτουμε στα όκια εφημείν, δηλαδή θα αγόμαστε και θα φερόμαστε συνεχώς και δεν θα ξέρουμε τι μας θέει και γιατί δυστυχούμε. Δυστυχούμε γιατί θέλουμε. Τα ου και φημίν να ελέγξουμε. Τα έξω από εμά δηλαδή. Κάτι που δεν γίνεται. Γι' αυτό και χρησιμοποιούσε τη λέξη ο Μάρκο Αβρίλιο ευδαιμονία, υπό την έννοια ότι ευδαιμονία είναι το να στηρίζει κάποιο την ευτυχία του στι δικέ του αρετέ. Στη δικιά του δηλαδή λογική. Όλα τα άλλα έχουμε πει είναι κατηφή ευδαιμονισμό. Είναι πρόσκαιρα και πιο πολύ μα αγχώνουν παρά μα χαροποιούν. Τα υλικά αγαθά κλπ. Γιατί μας παίρνουν στην ουσία του. Οι θεοί λοιπόν κατέστησαν υπεύθυνο τον άνθρωπο για τη χρησιμοποίηση αυτής της διαφοροποίησης και για την μη σύγχυση των πραγμάτων που θα τον οδηγήσουν στη δυστυχία. Δεν πρέπει να παρδεύουμε λοιπόν τα πράγματα. Η ορθή χρήση των εντυπώσεων, ο ορμητικός και ο ορεκτικός τόπος είναι δωρεά των θεών στον άνθρωπο. Είναι κάτι δικό τους και λέει χαρακτηριστικά πως ο Δίας είπε «Επίκτητε, αν ήταν δυνατό, θα έκανα και το φτωχό σου σώμα και την ασήμαντη περιουσία σου ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Τώρα όμως, να μη σου διαφεύγει ότι αυτό δεν ανήκει σε εσένα, αλλά είναι πυλός, χαριτωμένα ανακατεμένος με νερό. Επειδή αυτό δεν μπορούσα να το κάνω, δηλαδή να μας δώσει το σώμα και την περιουσία ελεύθερα, σου δώσαμε κάτι δικό μας, η δηλαδή την ικανότητα της επιλογής και της απόρριψης. Αυτό είναι δικό μας. Το να επιλέγουμε και να απορρίπτουμε. Αλλά και της επιθυμίας και της αποστροφής. Και γενικά της χρήσης των εντυπώσεων. Η ικανότητα που αν τη και στην οποία εάν εναποθέσεις όλα όσα έχεις, ποτέ δεν θα σε εμποδίσει, ποτέ δεν θα σε σταματήσει κανείς, δεν θα αναστενάξεις, ούτε θα παραπονεθείς, ούτε θα κολακέψεις κανέναν. Και τότε τι, μήπως αυτά σου φαίνονται ασήμαντα. Όχι βέβαια, είσαι λοιπόν ικανοποιημένος με αυτά. Προσεύχομαι στους θεούς να είμαι. Αλήθεια, κάποιος που δεν επενδύει πάνω σε πράγματα που δεν ελέγχει, αλλά πάντα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ορθή χρήση των εντυπώσεων, ποιον θα κολακέψει, γιατί θα αναστενάξει, γιατί θα παραπονεθεί, Ποιο θα του φταίει. Άρα λοιπόν, ο Δία είπε ότι μπορεί να μην σου έδωσα το σώμα και την περιουσία σου ελεύθερα και ανεμπόδιστα, σου έδωσα όμω κάτι ανώτερο, τη δυνατότητα χρήση των εντυπώσεων. Εκεί να στήριξει την ευτυχία σου. Οπλίζοντά τον με αυτέ τι δυνάμει, οι Θεοί παρήχαν στον άνθρωπο τι ιδιότητε με τι οποίε θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τι δυσκολίε του βίου και φρόντισαν το αποβαίνουν να είναι ακόλυτον, ανανάγκαστον, απαραπόδιστον. Αυτά πούμε πριν. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι γενικά ελεύθερος και ο φόβος δεν προσυδειάζει στον φίλον του Θεού. Ποιος είναι ο φίλος του Θεού. Για να δούμε. Όμως λες δεν θα αποκτήσω κάτι τέτοιο σε αντάλλαγμα για αυτό που δίνω. Δες και αν πάλι αποκτήσεις κάτι ως αντάλλαγμα τι παίρνεις στη θέση αυτού που δίνεις. Εγώ ευπρέπεια. Εκείνος δημαρχία. Εκείνος στρατηγία. Εγώ εδώ. Όμως δεν κραυγάζω εκεί που δεν αρμόζει να το κάνω. Δεν θα σηκωθώ όρθιος εκεί που δεν πρέπει, γιατί είμαι ελεύθερος και φίλος του Θεού, ώστε να επακούω σε Αυτόν με τη θέλησή μου. Από τα άλλα όμως δεν πρέπει να διεκδικώ τίποτε. Ούτε σώμα, ούτε περιουσία, ούτε αξίωμα, ούτε φήμη. Με μία λέξη: Τίποτα, αφού ούτε εκείνο θέλει να τα διεκδικώ. Γιατί αν ήθελε, θα τα είχε κάνει αγαθά για μένα. Δεν τα έχει κάνει όμω, γι' αυτό δεν μπορώ να παραβώ καμία από τι εντολές του. Εδώ τι μα λέει ότι, εάν είσαι δήμαρχο ή στρατηγό ή αν έχει άλλα αξιώματα, τι θα κάνει δηλαδή, Θα πρέπει να, να κραυγάσει ή να σηκωθεί όρθιο εκεί που δεν πρέπει. Τι γίνεται σήμερα, Για δείτε. Ακόμη και ένας στρατιωτικός, ένας λεβέντης ταξίαρχος ή στρατηγός, κάθεται σούζα μπροστά στον Υπουργό, ο οποίος πάει και ξεπουλάει και προδίδει, ας πούμε. Αυτό είναι σύμφωνο με το Θεό. Τα ζούμε σήμερα, τα βλέπουμε γύρω μας. Άρα λοιπόν για αυτά που θα έρθουν, ούτε να ξαφνιαστείτε, ούτε να πέσετε από τα σύννεφα, αλλά ούτε και να τα θεωρήσετε άδικα. Αλλά τι να τα θεωρήσετε? Να τα θεωρήσετε μέρος της πρόνοιας, δηλαδή της λογικής Συνέχεια. Δεν λέμε ότι το επιθύμησε ο Θεός να γίνει κάτι. Λέμε ότι είναι λογικό εφόσον εμείς διαλέξαμε να κάνουμε το α ή το β, θα έρθει το αποτέλεσμα γ και δ. Και έτσι αποδεικνύεται η ελευθερία βούλησης του ανθρώπου. Το καταλαβαίνετε? Συνεχίζουμε. Ο Θεός έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία της προαίρεσης και την επίτευξη της εσωτερικής ελευθερίας. Έδωσε στον άνθρωπο το μοναδικό προνόμιο να σκέπτεται λογικά, να αξιολογεί και να ρυθμίζει τις επιθυμίες του, τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες του επιτρέπουν να διαβιεί με μεγαλοψυχία και ανδρεία. Και λέει χαρακτηριστικά πως «εγώ θα σου δείξω ότι και ευκαιρίες και προσόντα έχεις για να είσαι μεγαλόψυχο και γενναίο. Δείξε μου όμως και εσύ ποιες αφορμές έχεις για παράπονα και κατηγορίες». Εδώ ο επίκτητος δεν αφήνει περιθώριο για γκρίνια και παράπονα. Γιατί μπορείς να είσαι μεγαλόψυχος και ανδρείος και έχεις άπειρες ευκαιρίες να πράξεις αυτά που πιστεύεις. Το αν δεν το απράτης, τότε είναι λάθος δικό σου. Άρα δεν είσαι ανδρείος και μεγαλόψυχος. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε αυτό που μας αξίζει. Για σκεφτείτε, τι πράξαμε για να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω πολλά παραδείγματα του σήμερα. Θα πω όμω κάτι χαρακτηριστικό που δείχνει και το πόσο γρήγορα επιστρέφει η Ανατολή και το Σκοτάδι, ειδικά στην Ελλάδα. Πιάνει μια πυρκαγιά, καίγεται ένα βουνό και του βλέπει όλου και λένε προσευχή σου για τον τάδε τόπο ή τον άλλο τόπο. Προσευχή σου. Τι σχέση έχει η προσευχή με το αν θα σβήσει η φωτιά ή όχι. Άρα λοιπόν είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Γιατί γιατί δεν δράσαμε. Και δεν δράσαμε όχι κατά τη διάρκεια της φωτιάς, που και εκεί πρέπει να δράσουμε, δεν δράσαμε πριν πιάσει η φωτιά. Ένα, δύο, τρία χρόνια πριν. Γιατί το ότι θα πιάσει η φωτιά ένα δάσο είναι κάτι που πλέον μας παραξενεύει. Όχι. Ίσα ίσα έπρεπε να τα περιμένουμε αυτά. Αλλά δεν κάναμε τίποτα. Και όχι απλώ δεν κάναμε τίποτα, βάλαμε εκεί στις πιο κρίσιμες θέσεις τους πιο ακατάλληλους ανθρώπους. Και τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε την τελευταία φράση που λέει «Δείξε μου και εσύ ποιες αφορμές για παράπονα και κατηγορίες έχεις». Καμία αφορμή. Όλα εξηγούνται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πικρό ποτήρι η φιλοσοφία. Δύσκολο να το πιει κάποιος. Συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιο να διαβιεί με μεγαλοψυχία και ανδρεία δίχως να φοβάται και να ταπεινώνεται δίχως να υποκύπτει σε εξαναγκασμούς και δίχως να θρηνεί. Αυτή η δωρεά δεν είναι άλλο από το αυτεξούσιον. Άμα έχουμε αυτεξούσιο, δεν υπάρχει περιθώριο για εξαναγκασμούς και θρήνους. Και τι είναι το αυτεξούσιο? Είναι όλα αυτά που εξαρτώνται από τη βούληση που μας έδωσε ο Θεός και τα έκανε να εξαρτώνται μόνο από εμάς, ανεμπόδιστα και ακόλυτα. Αυτό είναι το αυτεξούσιο η ελεύθερη βούληση. Προσέξτε λίγο το επόμενο σημείο. Οι κρίσεις για τα πράγματα καθιστούν την προαίρεση αγαθή ή κακή. Και αυτόν τον νόμο ο Θεός τέθηκε. Πάμε να δούμε για τις κρίσεις που καθιστούν την προαίρεση αγαθή ή κακή. Η ουσία του αγαθού όπως και του κακού είναι είδος βούλησης. Τι είναι όμως τότε τα εξωτερικά πράγματα? Είναι υλικά για τη βούληση με τα οποία, όταν καταπιάνεται κάποιο, πετυχαίνει το δικό τη καλό ή κακό. Παραδείγματο χάρη, τα χρήματα. Μπορούμε με τα χρήματα να πετύχουμε κάτι καλό ή κακό. Είναι υλικά για τη βούληση. Είναι κάτι αδιάφορο τα χρήματα. Πώ θα επιτύχει κάποιο το καλό, αν δεν θαυμάζει τα υλικά. Γιατί όταν οι κρίσει για τα υλικά είναι σωστέ, κάνουν καλή τη βούληση. Ενώ όταν είναι στραβέ και διαστραμμένε, την κάνουν κακή. Αυτόν τον νόμο τον έχει θέσει ο Θεός και λέει «Αν θέλεις κάτι καλό, πάρ' το από εσένα». Και αν εσύ πεις «Όχι, θα το πάρω από τον άλλον», σου λέει ο Θεός «Μην το κάνεις, πάρ' το μόνο από εσένα». Γι' αυτό και ο επίκτητος υποστηρίζει ότι «Ο νόμος αυτός του Θεού είναι πολύ καλός και πολύ δίκαιος, γιατί έτσι το καλύτερο πάντα θα νικά το χειρότερο» και λέει χαρακτηριστικά Καλύτεροι είναι οι δέκα από τον ένα. Να κάνουν τι? Να φυλακίσουν, να σκοτώσουν, να οδηγήσουν όπου θέλουν, να αφαιρέσουν τα υπάρχοντα. Νικούν λοιπόν οι δέκα τον ένα εκεί που είναι καλύτεροι. Και σε τι είναι χειρότεροι? Αν ο ένας έχει σωστές κρίσεις, ενώ αυτοί όχι, επομένως εκεί μπορεί να νικήσουν. Από πού και ως πού. Αν στεκόμασταν πάνω στη ζυγαριά, δεν θα έπρεπε ο βαρύτερος να την γέρνει προς τα κάτω. Άρα λοιπόν ο νόμος είναι σωστός και δίκαιος. Και λέει, νικάς εκεί που είσαι καλύτερος. Και πού μπορούμε με ελεύθερη βούληση να είμαστε καλύτεροι? Στις ορθές κρίσεις. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Και όχι σε πράγματα τα οποία μπορούν να μας τα αφαιρέσουν ή να μας τα εμποδίσουν. Γιατί έτσι θα δυστυχίσουμε. Έτσι λοιπόν, ως Ποιοτικότερο, ο επίκτητος θεωρεί την ορθή κρίση για όσα συμβαίνουν με κριτήριο την προαίρεση του ανθρώπου και όχι την υπεροχή της σωματικής δύναμη, του αριθμητικού πλήθου ή τη εξουσία. Πάνε περίπατο εδώ και τα πολιτικά του συστήματα και οι εξουσίε του και όλα. Και εδώ φαίνεται και ο Ηράκλειτο που λέει: Αν ο ένα είναι άριστο, γιατί να μην τον ακολουθούμε. Και έχει δίκιο, γιατί αν οι πολλοί είναι τρελοί, όπω γίνεται σήμερα, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή πρέπει να ακολουθούμε τους πολλούς. Τέλος πάντων, προχωράμε. Η γνώση της θεόδοτης αυτής δύναμης, το να ξέρεις δηλαδή ότι έχεις αυτή τη δύναμη από το Θεό, και της τάξης των πραγμάτων, τι μας κάνει αυτή η γνώση, μας απελευθερώνει από δουλικές σκέψεις και μας επιτρέπει να δρούμε ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Αν έχεις λέει σύμμαχό σου το Θεό, δεν έχεις να τίποτα. Στη συνέχεια των ανωτέρων συλλογισμών ταυτίζει το καλό με τον Θεό, αποφαινόμενος ότι ο Θεός είναι ωφέλιμος, αλλά και το καλό είναι οφέλιμο Είναι εύλογο λοιπόν ότι όπου η ουσία του Θεού, εκεί είναι και η ουσία του καλού. Και τι είναι πράγματι ο Θεός, σάρκα, όχι, αγρός, όχι, φημή, όχι βέβαια, τι είναι, νους, γνώση, ορθός λόγος. Ποια είναι λοιπόν η ουσία του καλού, η λογική, η γνώση, ο νους. Μόνο εδώ να αναζητήσεις την ουσία του καλού. Το καλό λοιπόν απαιτεί τη χρήση των εντυπώσεων, τη σωστή χρήση των εντυπώσεων. Να βλέπουμε τα πράγματα ως αυτό που πραγματικά είναι, να έχουμε δηλαδή την αρετή της αγχήνειας. Το καλό σύμφωνα με τον επίκτητο εδόθη εκφύσεως σε όλους τους ανθρώπους, η λογική δηλαδή, καθώς ο Θεός φρόντισε επί το ευδαιμονήν, επί το ευσταθήν. Δηλαδή εδώ σου λέει χαρακτηριστικά ο επίκτητος πως δεν γεννήθηκε για να ταπεινώνεσαι μαζί με τους άλλους, ούτε για να μετέχεις στην ατυχία τους, το ευδαιμονήν δηλαδή, αλλά για να μοιράζεσαι την ευτυχία τους. Και αν κάποιος είναι άτυχος, να θυμάσαι ότι η ατυχία αφορά τον ίδιο. Αυτό για όσους αρέσκονται στο να μοιράζονται μόνο δυσάρεστα νέα και πράγματα. Δεν φτιαχτήκαμε γι' αυτό. Φτιαχτήκαμε για να μοιραζόμαστε τη χαρά. Να συμμετέχουμε στη χαρά. Αν ο άνθρωπος αποτύχει στη ζωή του και εκπέσει στο κακό, είναι η δική του ευθύνη και απόρρια των λαθεμένων επιλογών. Αυτό για όσους αρέσκονται να λυπούνται τους άλλους. Οι κυριότεροι από αυτές είναι η θεώρηση των ουκ εφημίν ως εφημίν. Η κύρια αιτία του κακού είναι ότι οι άνθρωποι θεώρησαν πράγματα που δεν εξαρτώνται από αυτούς, ότι εξαρτώνται από αυτούς. Η γνώση της ύπαρξης και του τρόπου λειτουργίας του Θεού, καθώς και της συγγένεια με τον άνθρωπο, φέρει στην επιφάνεια την έννοια της κοσμόπολης. Ο επίκτητος, πιστεύοντας στην έννοια του κοσμοπολιτισμού, διαμηνύει ότι πρώτιστα πολίτης ή του κόσμου και μέρος αυτού. Δηλαδή ότι είσαι πολίτης του κόσμου και αποτελείς μέρος του κόσμου. Μερικοί νομίζουν ότι είναι ίδιο ο κόσμος ή ότι ο κόσμος περιστρέφεται από γύρω τους. Εμείς όμως οι άνθρωποι δεν είμαστε μέρος του κόσμου που προσφέρει απλώς υπηρεσίες, αλλά έχουμε ηγετική θέση. Γιατί? Γιατί έχουμε και Θεό μέσα μας, δηλαδή λογική. Και έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη θεϊκή διακυβέρνηση και να αναλογιστούμε τις συνέπειές της. Άρα λοιπόν, ποια είναι η αποστολή μας, ποια είναι η αποστολή του πολίτη, να μην έχει κανένα προσωπικό συμφέρον, να μην είναι ιδιώτης δηλαδή, να μην αποφασίζει για τίποτα σαν να είναι ανεξάρτητος, αλλά να ενεργεί όπως ακριβώς θα ενεργούσε το χέρι ή το πόδι, τα οποία αν είχαν λογική και μπορούσαν να καταλάβουν τη φυσική κατάσταση, δεν θα διάλεγαν ποτέ ή δεν θα επιθυμούσαν ποτέ κάτι παρά μόνο σε αναφορά προς το όλον. Εμείς όμως έχουμε λογική. Δεν είμαστε απλά ένα χέρι, ένα πόδι που ακούει εντολές. Βλέπετε πώς εξηγούνται όλα τα στραβά που γίνονται σήμερα. Ή θα συμπεριφέρεσαι λογικά ή παράλογα και συναισθηματικά. Διάλεξε που ανήκεις. Θες να έχεις σχέση με το Θεό ή όχι. Μόνο μη μου κλαίγεστε αν διαλέξετε το παράλογο. Τι είναι ο άνθρωπος λοιπόν, είναι μέρος της πόλεως, του συνόλου δηλαδή, αυτό είναι η κοσμόπολης. Και διευκρινίζει τώρα ο επίκτητος πως μέρος της πρώτης κιόλα πόλεως των θεών και των ανθρώπων. Αυτή τη πόλη που δημιουργήθηκε από θεού και ανθρώπου, και μετά από αυτήν, εμεί οι άνθρωποι κάναμε ομοιώματά τη, τη καθολική πόλη δηλαδή, με σκοπό αυτά τα ομοιώματα των πόλεων που δημιουργούμε εμείς, των κοινωνιών, να ομοιάσουν όσο πιο πολύ γίνεται στην πρώτη πόλη, την κοσμόπολη δηλαδή. Και όσο πιο λογικά συμπεριφέρεται μια πόλη, μια κοινωνία ας πούμε σήμερα, τόσο πιο πολύ ευδαιμονεί. Τόσο πιο πολύ πλησιάζει προς την ουσία του καλού, προς την ουσία του Θεού. Όπου λοιπόν βλέπετε να κυριαρχεί ο ιδιωτισμός, το εγώ να είμαι καλά, ή το εγώ να βολευτώ, ή το εγώ να κάνω τη δουλειά μου, ή το εγώ το ένα ή το εγώ το άλλο, και δεν υπάρχει το εμεί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και αργά ή γρήγορα θα έρθει και ο λογαριασμό. Γιατί ξέρουμε πω η φύση οτιδήποτε εκφυλίζεται και δεν συνάδει πλέον με του φυσικού νόμου, τι κάνει, το διαλύει και ξαναδημιουργεί κάτι υγιέ στη θέση του. Και αυτό ο κύκλο γίνεται αένα, δηλαδή πάντα η φύση αναγεννάται. Και αυτό δεν είναι κακό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Άρα λοιπόν τι είναι η κοσμοπολή. Είναι η κοινή κατοικία θεών και ανθρώπων. Στην οποία ο άνθρωπος έχει το μοναδικό προνόμιο να μετέχει. Η κοσμόπολη είναι πνευματική πρωτίστως κατάσταση. Το να κατανοήσει ότι είσαι και εσύ μέρος ενός συνόλου. Και για μένα κοσμόπολη δεν θεωρείται μόνο η ηλική εκδήλωση του κόσμου και η σάρκα μας κλπ. Αλλά η πνευματική εκδήλωση του κόσμου ακόμα και ο χρόνος, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, οι σκέψεις, τα πάντα. Όλα είναι μέρος της κοσμοπόλεως, μέρος του συνόλου, μέρος της οποίας είσαι και εσύ και μετέχεις. Και δεν μετέχεις μόνο με τη σάρκα σου, μετέχεις κυρίως με το πνεύμα σου. Γι' αυτό και σε μια ιδεατή πόλη, μια κοσμόπολη, οι ενάρετοι άνθρωποι θεωρούνται αδέρφια και όχι απαραίτητα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από την ίδια πόλη. Εκεί πλέον καταργείται η τοπική αυτοθέσμηση και πάμε σε κάτι μεγαλύτερο, κάτι σημαντικότερο. Ναι, μεν μετέχει σαν Αθηναίο ή Κορίνθιο, αλλά όταν φτάνουμε στον πνευματικό κόσμο, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει η ποιοτική αξία του ανθρώπου, το μυαλό του. Γι' αυτό ένα ενάρετο άνθρωπο μπορεί να είναι αδερφό και να συννοηθεί με έναν ενάρετο άνθρωπο από την άλλη άκρη του κόσμου, ακόμα και αν δεν το ξέρει. Γιατί είναι πολίτε στην ίδια πόλη, στη λογική. Δεν λέμε να καταργηθούν οι εθνικέ ταυτότητε, προσέξτε. Συμμετέχουμε ω αυτό που είμαστε, ω Αθηναίο και ω ενάρετο άνθρωπο, παράδειγμα. Και ίσα ίσα το θέλουμε και αυτό, γιατί η κοσμόπολη αποτελείται από διαφορετικά τμήματα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τι μικρέ διαφορέ μα. Είναι απαραίτητε και αυτέ. Απλά το σημαντικό μέρο είναι η αρετή. Εκεί καταλήγουμε πάντα. Άρα λοιπόν, το σημαντικότερο πλεονέκτημα του ανθρώπου είναι η θεία συγγένεια μέσω τη λογική, έτσι, και όχι οι τοπικοί προσδιορισμοί. Αξία δεν έχει η γωνία ή η γεωγραφική τοπικότητα στην οποία γεννήθηκε το σώμα, αλλά το σύστημα το εξ ανθρώπων και Θεού, μέσω του οποίου μας δίνεται η δυνατότητα να αυτοπροσδιοριζόμαστε και να δημιουργούμε. Πώς? Με τη λογική, όπως είπαμε. Ως μέρος του όλου, ο πολίτης οφείλει να υπηρετεί την πόλη, διότι κυριότερον δε το όλον του μέρους και η πόλης του πολίτου. Προσέξτε από το μέρος κυριότερο είναι το όλον και από τον πολίτη κυριότερη είναι η πόλη. Δεν πρέπει ο πολίτης να βγαίνει πάνω από την πόλη, ούτε το μέρος πάνω από το όλον, αυτό που γίνεται σήμερα δηλαδή. Και έτσι ο πολίτης να επιτελεί το καθήκον που πηγάζει από αυτή την αρχή, να υπηρετήσει δηλαδή την πόλη, προκειμένου να ευρωεί, να ρέει καλός δηλαδή, και συγκεκριμένα τον προσεκλογήν εφιεστέρων έχεστε. Δηλαδή είναι καθήκον μας να ακολουθούμε αυτό που είναι περισσότερο φυσικό να επιλέξουμε. Γιατί για αυτό το σκοπό γεννηθήκαμε. Να ακολουθούμε τη φύση. Και μετά από όλα αυτά, αν είσαι σύμβουλο κάποια πόλη, να θυμάσαι ότι είσαι σύμβουλο. Αν είσαι νέο, ότι είσαι νέο. Αν είσαι ηλικιωμένο, ότι είσαι ηλικιωμένο. Αν είσαι πατέρα, ότι είσαι πατέρα. Γιατί πάντα, καθένα από αυτά τα ονόματα, αν τα εξετάσει κανεί πολύ προσεκτικά, υποβάλει τις οικίες του πράξης. Δεν είμαστε τυχαία ρηγμένοι σε μια πόλη ή στο όλον, έχουμε καθήκοντα. Και τα καθήκοντα πηγάζουν από τους ρόλους και από το ποιε είναι οι ανάγκες της πόλεως και ποιε οι απαιτήσει του κάθε ρόλου. Να το θυμάσαι αυτό. Πρέπει λοιπόν, όπως μας έλεγε και ο Χρήσιπος, να γνωρίζουμε και να εξετάζουμε ποια είναι η διοίκηση του κόσμου και ποια θέση κατέχει σε αυτόν το έλογον ζώων, ο άνθρωπος. Εξέτασε επίσης και ποιος είσαι εσύ και ποια είναι η καλή και η κακή πλευρά σου. Αυτογνωσία λοιπόν. Η κατανόηση του γεγονότος ότι η συμπαντική πραγματικότητα υπόκειται στη Θεία Διοίκηση και ότι η συστήχηση των ανθρώπων με αυτήν τους απαλλάσσει από περιττές στεναχώριες αποτελεί αναγκαία συνθήκη του ελεύθερου βίου. Πώς απαλλασσόμαστε λοιπόν από στεναχώριες και πώς μπορούμε να συστοιχηθούμε με την θεία διοίκηση ω εξή. Αυτό που μορφώνεται οφείλει να ξεκινάει τη μόρφωσή του με αυτό το σκοπό. Πώ θα μπορούσα να επακούω τυφλά του Θεού και πώ θα ήμουν αρεστό στη θεία διοίκηση και πώ θα μπορούσα να γίνω ελεύθερο. Γιατί ελεύθερο είναι κανεί όταν όλα γίνονται σύμφωνα με τη βούλησή του και δεν μπορεί κανεί να τον εμποδίσει. Τι, λοιπόν, η ελευθερία είναι παραφροσύνη. Ποτέ. Γιατί η τρέλα και η ελευθερία δεν ταιριάζουν. Εγώ όμω θέλω να συμβαίνει ό,τι μου φαίνεται καλό άσχετα με το πώς μου φάνηκε τέτοιο. Καταλάβατε. Ακόμη και αν κάτι εσένα δεν σε συμφέρει αλλά είναι καλό εσύ πρέπει να παρακαλάς να συμβαίνει αυτό που είναι καλό. Τότε θα είσαι αρεστός και θα μπορέσεις να υπάρχεις και εσύ στη θεία διοίκηση. Στην ουσία ο επίκτητος σε βάζει να κάνεις ειρήνη μέσα σου και ειρήνη με τον κόσμο. Σε κάνει οργανικό τμήμα του όλου και σου αφαιρεί την έβρωση της ατομικότητας και του μικροπροσωπικού συμφέροντος. Και αυτό είναι και ευσέβεια. Έτσι λοιπόν η συνείδηση του ανθρώπου ότι είναι πολίτης του κόσμου σε συνδυασμό με την αδελφοσύνη μεταξύ των πολιτών ένεκα της θείας συγγένειας τι κάνουν, συμβάλλουν στην οργάνωση μιας ειρηνικής συνύπαρξης. Αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα από τον παππού μας τον επίκτητο και ελπίζω για όσους αγχώνονται και στεναχωριούνται να τους έδωσα να καταλάβουν κάποια πράγματα ότι δεν έχει νόημα να γκρινιάζει ούτε να στεναχωριέσαι. Στο τέλος, μοιραία η φύση θα διορθώσει τα πράγματα. Το αν το ατομικό μα συμφέρον σφιχτή ή όχι, ή το αν εγώ προσωπικά δεν περάσω καλά επειδή γίνονται κάποιε αλλαγέ, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολεί. Γιατί πρέπει να κοιτάμε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Γιατί ίσω να συμφέρει τη φύση να περάσουμε μέσα από τον πόνο του τοκετού. Και ίσω να έχει φτάσει η ώρα για κάτι τέτοιο πλέον. Η κοινωνία μα είναι αρρωστημένη. Και τι ρίζε του κακού τι ξέρουμε ποιε είναι. Μπορούμε να τι δούμε. Όχι όλοι βέβαια, οι περισσότεροι κοιμούνται. Και ίσω να πρέπει να γίνει έτσι, ώστε οι άνθρωποι μετά από 150-200 χρόνια από τώρα να μπορούν πραγματικά να ζουν ευτυχισμένοι. Εμάς αυτό μας έλαχε. Να κρατήσουμε όσο γίνεται ζωντανό τον σπερματικό εκείνο λόγο ο οποίος θα επιβιώσει μέσα από τις αλλαγές που έρχονται και θα αξιοποιηθεί από κάποιες μελλοντικέ γενιές. Κάποτε οι άνθρωποι σκαλίζανε σε βράχους, μετά γράψανε σε παπύρους, μετά σε χαρτί, τώρα στο διαδίκτυο, μεθαύριο ποιος ξέρει πώς, εμείς οφείλουμε να καταγράφουμε τη γνώση ώστε να περνάει από γενιά σε γενιά. Και για όσους θέλουν να περάσουν στην απέναντι όχθη του ποταμού, δηλαδή από εκεί που είναι ήρεμοι και ωραίοι νομίζοντας ότι πολεμάνε, να περάσουν στην απέναντι όχθη που είναι πραγματική μάχη, όπου έχει κόστος χρόνου, κόπου και χρήματος, ίσως να έρθει μια πρόταση στην οποία θα πρέπει και αυτοί να συμμετάσχουν. Έχει κόστος η ελευθερία. Έχει κόστος. Δεν είναι έτσι απλά. Αυτά προς το παρόν. Να είστε όλοι καλά.